Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτόν το ζεστό, τόσο φιλόξενο και πολύ όμορφα ανανεωμένο χώρο στο βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής. Ένα χώρο που φιλοδοξούμε να γίνει στέγη κάθε νέου και νέας, κάθε νέου και νέας που προβληματίζεται για τον πλούτο των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στις ζωές μας, ιδιαίτερα τα ζητήματα της ιστορίας της ταξικής πάλης στη χώρα μας και διεθνώς, συνολικά όσα μας απασχολούν στην καθημερινή δράση για την ανατροπή του εκπαιδευτικού συστήματος. Φιλοδοξούμε να γίνει χώρος μελέτης για φοιτητές, μαθητές, νέους ερευνητές που έχουν την ευγενή επιδίωξη να συμβάλλουν και μέσα από το αντικείμενό τους σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Θέλουμε και με αυτή τη νέα προσπάθεια να σηματοδοτήσουμε πως το πολιτικό, το μαρξιστικό-λενινιστικό βιβλίο, η προοδευτική λογοτεχνία και ποίηση είναι συστατικά στοιχεία στη διαμόρφωση των νέων επαναστατών. Είναι προϋποθέσεις για να πατάει γερά στα πόδια της η ιδεολογική, μορφωτική αντεπίθεση των δυνάμεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στους χώρους που ζει, εργάζεται και σπουδάζει νεολαία. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής από την ίδρυσή της το 1972 στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας και μέχρι και σήμερα, 50 χρόνια τώρα, είναι τα μόνιμα όπλα μας μαζί με την εφημερίδα μας, το Ριζοσπάστη, τον Οδηγητή και την ΚΟΜΕΦ για τη βελτίωση της καθημερινής επαναστατικής δράσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν από μερικούς μήνες, το 21ο συνέδριο του κόμματός μας έθεσε ως βασικό στόχο να γίνεται ακόμα πιο διακριτός στις πλατιές εργατικές λαϊκές δυνάμεις ο ρόλος του ΚΚΕ ως ισχυρής, οργανωμένης συντηρητικοπολιτικής εργατικής λαϊκής πρωτοπορίας, ως ο φορέας νέων ιδεών της επαναστατικής κοινωνικής προοπτικής, απάντηση στα μεγάλα ζωτικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί και απαιτούν επιτακτικά τη λύση τους στον 21ο αιώνα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μεγάλα ζωτικά προβλήματα μεγάλωσαν κι άλλο, μεγαλώνουν κι άλλο σε αυτούς τους λίγους μήνες που έχουν μεσολαβήσει από το συνέδριό μας. Με αυτή την έννοια και η σημερινή εκδήλωση, τα σημερινά εγγένεια και αυτή η νέα προσπάθεια δεν είναι κάτι παράτερο από τις πυκνές και επικίνδυνες εξελίξεις που ζούμε με τον υπεριαλιστικό πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, τις διαστάσεις που παίρνει συνολικά σε όλο τον κόσμο, την επικίνδυνη κλιμάκωση της ελληνικής εμπλοκής και κυρίως τις συνέπειες για τους λαούς όλου του κόσμου. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται περισσότεροι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, άνθρωποι του ΜΟΧΘΟΥ, νέοι, νέες και κυρίως εκείνοι και εκείνες που αμφισβητούν, που προβληματίζονται, να σκέφτονται με επαναστατικά κριτήρια, να σκέφτονται έξω από το κουτί, έξω από τα όρια που θέτει η καπιταλιστική οικονομία, ιδεολογία και πολιτική. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, αυτή η λυσαλαία μάχη που δίνουν τα αστικά επιτελεία σε κάθε χώρα και στη χώρα μας. Μπροστά στην απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην αντιπαράθεσή της με το ΝΑΤΟ, τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μάχη για να στοιχηθεί ο λαός και η νεολαία πίσω από τον ένα ή τον άλλον υπεριαλιστή. Ας σκεφτούμε τον πόλεμο της προπαγάνδας που διεξάγουν όλα τα υπεριαλιστικά στρατόπεδα για να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά το να διαλέξουμε ληστή, να διαλέξουμε την ξένη σημαία κάτω από την οποία θα κάνουμε νέες, ακόμα πιο μεγάλες και βαριές θυσίες. Όσα ζούμε αυτές τις μέρες μπορεί σε κάποιες νεότερες ηλικίες να είναι πρωτόγνωρα, αλλά δεν είναι στην ουσία τους νέα για το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, για το ΚΚΕ. Η σύγχρονη επαναστατική πολιτική του κόμματός μας, η στάση μας απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο, το κάλεσμα για πάλι για την αποπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς γεμίζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους με κουράγιο, δύναμη, μαχητικότητα για δράση στις σημερινές συνθήκες. Αυτή η πολιτική κατακτήθηκε και έχει συγκεκριμένο νόημα και σημασία αυτή η λέξη, το κατακτήθηκε, με τη μελέτη και την επεξεργασία τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής πείρας δεκαετιών δράσης των κομμουνιστών σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα είναι μια πολύτιμη παρακαταθήκη για όλο το λαό. Στα ράφια αυτού του χώρου που βρισκόμαστε βρίσκεται όλος αυτός ο πλούτος. Βρίσκονται οι σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματος και για τον υπεριαλιστικό πόλεμο και για πολλά άλλα κρίσιμα θέματα που απασχολούν ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις και μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι το ΚΚΕ έχει θέση για αυτές, πόσο μάλλον να τις μάθουν και να τις οδηγήσουν, να τις προσανατολίσουν στη σκέψη και στη στάση. Θέσεις και επεξεργασίες του ΚΚΕ που μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτόν τον κόσμο
εφόσον βεβαίως πρώτα και κύρια γίνουν εκτίμα των μελών και των φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Όμως ταυτόχρονα σε αυτά τα ράφια, σε αυτό το χώρο, βρίσκεται και η πείρα από την αντιπαράθεση που διεξήγαγε ο Λένιν και η Μπολσεβίκη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιπαράθεση με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που καλούσαν στη στήριξη του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή τότε και τελικά η χρεοκοπία της γραμμής τους και ο εγκλωβισμός τους στα υπεριαλιστικά συμφέροντα. Εδώ βρίσκεται η θετική πρακτική πείρα από τη συμμετοχή και τη δουλειά των Μπολσεβίκων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εξέλιξη της πολιτικής τους γραμμής που οδήγησε και στην πρώτη νικηφόρα σοσιαλιστική επανάσταση στην ιστορία, την Οκτωβριανή Επανάσταση. Εδώ βρίσκονται ακόμα τα συμπεράσματα από τη μελέτη τόσο της θετικής πείρας του ίδιου του κόμματός μας, του ΚΚΕ, από τη μεγάλη εποπτεία του λαού μας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ηρωική ταξική σύγκρουση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 1946-1949, αλλά βρίσκονται εδώ και η μελέτη της αρνητικής πείρας που οδήγησε σε ήττα το επαναστατικό κίνημα τόσο κατά την απελευθέρωση της χώρας το 1944 και τη μάχη του Δεκέμβρη, όσο και την τελική ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμα είναι που μας δίνουν σήμερα δύναμη, γνώση πως αυτός ο κόσμος αλλάζει, αλλά και με ποια δράση αλλάζει αυτός ο κόσμος, σε ποια κατεύθυνση. Και μπορούμε να τα βρούμε μέσα σε πολύ σημαντικές εκδόσεις και βιβλία της σύγχρονης εποχής. Και αν κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ή να ισχυρίζονται πως αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν, δεν απασχολούν κάποιους άλλους πέραν από κάποιους λάτρες ίσως της ιστορίας, δεν έχουν όλοι αυτοί παρά να ρίξουν μια ματιά σε όλες τις αστικές εφημερίδες αυτή την περίοδο, στις αναλύσεις ιδρυμάτων, στις τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όλοι κάτι θυμούνται να μας πούνε από τον 20ο αιώνα, βρίσκουν συνεχώς μια βολική ευκαιρία για να ξεράσουν τον αντικομουνισμό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπεριαλιστικά στρατόπεδα θέτουν στο στόχαστρο της προπαγάνδας τους αυτή την περίοδο, τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης, τη μόνη περίοδο δηλαδή που η υποδόμηση της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, εξασφάλισε την ειρήνη μεταξύ των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Δεν είναι για παράδειγμα τυχαίο πως το μόνο που τελικά βρήκε να πει ο Πρωθυπουργός απέναντι σε αυτή την αλήθεια που αναδείχθηκε και μέσα στη Βουλή στην ομιλία του συντρόφου Γενικού Γραμματέα, την οποία αυτή η αλήθεια εκφράζουν και δεκάδες ομογενείς, όπως χαρακτηριστικά είδαμε και στα κανάλια, που λένε δεν καταλαβαίνουμε τι πόλεμος είναι αυτός. Εμείς που ζούσαμε ειρηνικά τόσα χρόνια, το μόνο που τελικά βρήκε να πει ήταν το χιλιοπεγμένο αντικομουνιστικό αφήγημα του λοιμού της Ουκρανίας. Φίλες και φίλοι, την κίνηση της ιστορίας προς τα μπρος, η ταξική πάλι ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξέλιξης, δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας επειδή έτσι απλά το θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο σε κάθε φάση μάχη των ιδεών, η αντιπαράθεση με όλα τα όρια που θέτει το σύστημα στη σκέψη των νέων, των εργαζομένων, που κάτω από το βάρος της αστικής ιδεολογίας και των πολυπλόκαμων μηχανισμών αναπαραγωγής της, χρειάζεται και αποφασιστική δουλειά για να σπάσουν, χρειάζεται όμως πρώτα και κύρια αποφασισμένους, πρωτοπόρους εργαζόμενους και νέους να δώσουν αυτή τη μάχη. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν πλήρη συνείδηση των απαιτήσεων αυτών και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε σαλπίσει καιρό τώρα το σύνθημα της ιδεολογικής μορφωτικής αντεπίθεσης. Φαίνεται σήμερα ακόμα πιο καθαρά πως όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί, η πολυδιαφημιζόμενη δημοκρατική, συσσαγωγικά Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελευθερίες και άλλες υποτιθέμενες αξίες των υπεριαλιστών, στις οποίες όλα τα αστικά κόμματα της χώρας και επίδοξοι κυβερνώντες υποκλίνονται, τελικά όλα αυτά πάνε περίπατο όταν το απαιτούν τα συμφέροντά τους. Δείτε σήμερα πιο καθαρά, σε συνθήκες έντασης των μεταξύ τους ανταγωνισμών, στο πώς καταλήγουν να απαγορεύουν κανάλια που προπαγανδίζουν τα συμφέροντα της καπιταλιστικής Ρωσίας, μέχρι και στις επικίνδυνες απαγορεύσεις στον τομέα του πολιτισμού, ή και το κάλεσμα από την αστυνομία για κατάθεση πολιτών στην Τσεχία, επειδή ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις με αντινατοϊκό περιεχόμενο. Υπάρχουν όμως πλάι σε αυτά, που τα έχουμε γνωρίσει και ιστορικά πολλές φορές, και νέα στοιχεία της ιδεολογικής επίθεσης αστικής τάξης, που επιτρέψτε μου να πω, αφορούν και απασχολούν κυρίως τις νεανικές συνειδήσεις. Αν μπορώ κάπως να τα συνοψίσω, θα έλεγα πως αυτά χαρακτηρίζονται από την καλλιέργεια άκρως υποκειμενικών ιδεαλιστικών κριτηρίων προσέγγισης της πραγματικότητας.
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάμεσα σε πάρα πολλά που επιλέξαμε να φέρουμε μέσα στην ομιλία, πως εκπαιδευτικός στόχος σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος των ΗΠΑ της Αμερικής είναι η βοήθεια, λένε, σε κάθε μαθητή για να ανακαλύψει τη δικιά του, την ατομική αλήθεια. Μακριά από την ύπαρξη αντικειμενικών όμως στη φύση, την κοινωνία, την οικονομία, και αυτά δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνονται, αλλά τα βλέπουμε και στη χώρα μας με διάφορες αφορμές, τρόπους, μέσα και έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα να υλοποιούνται. Αυτές και άλλες δυσκολίες που μπορούμε πραγματικά να απαριθμίσουμε πολλές, δεν αρκεί να τις αναθεματίζουμε. Δεν αντιμετωπίζονται απλά και μόνο με τον εντοπισμό και την καταδίκη. Αντιμετωπίζονται μόνο με την προσπάθεια κατάκτησης της απελευθερωτικής για τη σκέψη διαλεκτικής, συλλογιστικής, φιλοσοφικής αντίληψης, πρώτα και κύρια από εμάς τους ίδιους. Η ιδεολογική μορφωτική αντεπίθεση, λοιπόν, δεν είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά στην πράξη είναι το περιεχόμενο της κάθε μας δράσης, προβληματισμού, με πυρήνα πώς θα φωτίζεται διαρκώς η διέξοδος του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, πώς θα συσπηρώνονται σε αυτή την υπόθεση διαρκώς νέες δυνάμεις. Και ο ανανεωμένος χώρος του βιβλιοπωλείου καφέ της σύγχρονης εποχής μπορεί να γίνει το σπίτι αυτής της πάλης, που θα φιλοξενήσει τόσο όσους αναζητούν, τους ήδη αποφασισμένους, αυτούς που αναζητούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, αλλά και τους πάρα πολλές χιλιάδες νέους, νέες, εργαζόμενους, εργαζόμενες, που προβληματίζονται για το τι πρέπει να γίνει, που θέλουν να συζητήσουν για το τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ένα από τα πιο ισχυρά και αναντικατάστατα όπλα για αυτό το σκοπό είναι και η προοδευτική λογοτεχνία. Εδώ θα βρει κανείς εκατοντάδες τίτλους ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας που θα του ανοίξουν νέους ορίζοντες, θα του προσφέρουν απλόχερα μια συμπυκνωμένη πείρα από τη ζωή, μια πείρα που αντικειμενικά κανένας δεν μπορεί και δεν φτάνουν τα βιολογικά όρια της ζωής του να την αποκτήσει. Θα τον βοηθήσουν να καλλιεργήσει το συναίσθημα, τη φαντασία, την ευαισθησία απέναντι στο άδικο, την αγάπη για τον εργαζόμενο άνθρωπο, το πείσμα και την αποφασιστικότητα για την κατάκτηση ενός καλύτερου κόσμου. Τελικά θα του προσφέρουν αντοχή απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας και του αγώνα, στους εκβιασμούς και τα διλήμματα που θέτει ο αντίπαλος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι κάποια από τα λογοτεχνικά βιβλία και τις ποιητικές συλλογές που υπάρχουν γύρω μας γράφτηκαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες, στις εξορίες, όπως για παράδειγμα τα μακρονησιώτικα του Γιάννη Ρίτσου, ή περιγράφουν πολύ γλαφυρά και ζωντανά τέτοιες δοκιμασίες, όπως το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου του Θέμου Κορνάρου. Οι 10 μέρες που συγκλονίσαν τον κόσμο του Τζον Ριντ, αλλά και άλλα βιβλία που μας μεταφέρουν νοητά σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης, για τις οποίες μεν σήμερα προετοιμαζόμαστε, αλλά δεν τις έχουμε ζήσει, δεν τις έχουμε δει ποτέ, και είναι δύσκολο και χωρίς το διάβασμα της λογοτεχνίας ακόμα και να φανταστούμε με έναν τρόπο πώς είναι αυτές οι συνθήκες. Τα λογοτεχνικά βιβλία των σοβιετικών συγγραφέων που έχει εκδώσει σύγχρονη εποχή και μας δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε με μια άλλη, πιο ζωντανή ματιά ζητήματα που αφορούν την πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης, σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και εμφανίστηκαν σε αυτή την πορεία και τους τρόπους με τους οποίους είτε αντιμετωπίστηκαν ή δεν κατάφεραν να τις αντιμετωπίσουν. Αν ανοίξουμε για παράδειγμα τους αδελφούς Γερσόφ, θα ζήσουμε κι εμείς με μία έννοια για λίγο, όσο κρατά το διάβασμα ενός βιβλίου τη ζωή ενός ανθρώπου στη Σοβιετική Ένωση, ίσως την πιο αποφασιστική, στην πιο κρίσιμη περίοδο για την οικοδόμηση. Ακόμη δεν είναι μικρής σημασίας η προσπάθεια που γίνεται από τη σύγχρονη εποχή με εκδόσεις για παιδιά για μικρότερες ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αϊνστάιν, σε ερώτηση κάποτε μιας μητέρας για το τι βιβλία θα δώσει σε ένα παιδί, στο παιδί της να διαβάζει, απάντησε παραμύθια. Δεν την ικανοποίησε πολύ τη συγκεκριμένη μητέρα αυτή. Απάντησε και λέει, πέρα από παραμύθια, τι άλλο να του δίνω να διαβάζει. Και εκείνος ξαναπάντησε, παραμύθια, παραμύθια, παραμύθια. Καταλάβατε, κυρία μου, παραμύθια. Και αυτός άλλωστε, εκπαίδευσε με αυτόν τον γλαφυρό τρόπο, δείχνει το συγκινητικό και ποιητικό τρόπο του παραμυθιού, που είναι τελικά ο συντομότερος δρόμος για να ακουμπήσει την καρδιά και το νου ενός μικρού παιδιού. Γιατί είναι η εποχή που η φαντασία του καλπάζει με ξέφρενο ρυθμό σε έναν κόσμο, και αυτό είναι το καλό, που όλα γίνονται και όλα είναι εφικτά. Όλος αυτός ο πλούτος, λοιπόν, των εκδόσεων της σύγχρονης εποχής είναι και πρέπει να είναι μόνιμο μέλημα, ειδικά για την ΚΝΕ που έχει στις γραμμές και απευθύνεται σε νέους ανθρώπους,
μια σταθερή προσπάθεια για τη μελέτη, τη διάδοση του βιβλίου, μια διαδικασία βέβαια που δεν σταματάει σε καμία ηλικία. Αυτή η προσπάθεια δεν ξεκινάει τώρα, όμως τώρα μας δίνεται μια μεγάλη, μια νέα ευκαιρία να την προωθήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Σαν συνέχεια, για παράδειγμα, του Φεστιβάλ της Φινέ και του Οδηγητή, που εδώ και δεκαετίες χιλιάδες νέοι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έρχονται σε επαφή με το έργο προοδευτικών λογοτεχνών, ποιητών, στιχουργών μέσα από τις εκδηλώσεις μας, τις συζητήσεις μας, τις εκθέσεις βιβλίου και φυσικά τα τραγούδια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κλείνοντας, αξίζει μια αναφορά σύντομη σε σχέση με τη σημασία της και στο συλλογικό μας καθήκον να ανταποκριθούμε στη δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής επαναστατικής θεωρίας. Γιατί δεν μας επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε τη θεωρία μας στατικά. Αντίθετα, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να σκύψουμε, να ερευνήσουμε κάθε νέο γνωστικό αντικείμενο το οποίο γεννάει η επιστημονική εξέλιξη, η ιστορική εξέταση της ταξικής πάλης και γενικότερα η εξέλιξη της κοινωνίας. Δείτε, για παράδειγμα, μπορούμε να παραθυμίσουμε δεκάδες πόσα σημαντικά καθήκοντα έχουν τεθεί στο κόμμα μας μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες που χρειάστηκε τέτοια μελέτη. Φυσικά, πάντα, βασική μέθοδος για τη μελέτη νέων φαινομένων είναι αυτή που αναδεικνύεται από τους κλασικούς, τον Μάρξ, τον Έγκλης, τον Λένιν, που χωρίς τη μελέτη τους, την καλή και την κατανόησή τους, την κατανόηση αυτής της μεθόδου, δεν μπορούμε να πάμε βήμα μπροστά σήμερα. Αυτά τα εργαλεία όμως πρέπει να είμαστε σε θέση να τα εφαρμόσουμε στις σύγχρονες συνθήκες, σε ζητήματα που δεν υπήρχαν την περίοδο των κλασικών. Και δεν είναι καθόλου αμεληταίος ο αριθμός μελών και φίλων του κόμματος και της ΚΝΕ, πιο ειδικά νέων επιστημόνων, φοιτητών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτόρων, που μπορούν να συμβάλλουν με τις επιστημονικές τους γνώσεις σε αυτή την υπόθεση. Εξάλλου, και για αυτό το κομμάτι, αλλά και για όλα όσα προείπαμε, η όποια ανάπτυξη της κοσμοθεωρίας και πολιτικής μας μπορεί να μετουσιωθεί σε δράση στην ταξική πάλη μόνο όταν γίνει κτήμα ή στο βαθμό που γίνεται κτήμα του συνόλου του κόμματος και της ΚΝΕ των νέων που παλεύουν δίπλα μας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής στον ανανεωμένο χώρο του βιβλιοπωλείου και να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους μας και καλή μελέτη σε όλους μας. Να είστε καλά.